Πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στην Αλεξανδρούπολη. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης, ενώ το παρόν έδωσαν οι πολιτικές, στρατιωτικές και θρησκευτικές αρχές του τόπου. Thank you.
παρέλαση ξεκίνησαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι του νομού Εύρου και ακολούθησαν οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ναι, μην είναι αυτό.
ακολούθησαν οι πρόσκοποι και τα τμήματα του στρατού. Οι πολίτες μαζί με τις αρχές του τόπου απέτησαν φόρο τιμής στους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 που θυσίασαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της πατρίδας, της ελευθερίας και της ορθοδοξίας. Νωρίτερα το πρωί τελέστηκε η Θεία Λειτουργία και η Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμου. Γιορτάζουμε σήμερα το θαύμα του Θεού και συγχρόνως ένα γεγονός ιστορικό. Όταν ο άνθρωπος βγάλει από τη ζωή του την παράμετρο του θαύματος, τότε μένει τραγικά παντέλους, αδύναμος. Πόση δύναμη να έχει ένας άνθρωπος, πόσο ικανός και πετυχημένος και δυνατός κι αν είναι. Αμέσως μετά έγινε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Χατζιαντώνη και Δόμνας Βυσβίζη.